Κύριε Τσούκαλη, στο πλαίσιο της δικής σας έρευνας για την τον εντοπισμό της, έχετε φτάσει και σε αυτά εδώ τα σημεία. Εδώ στον Καρέα που βρισκόμαστε είναι το ένα από τα 2-3 κατοίκητα. Όπως είδατε, είναι ένα κατοίκητο σπίτι, στο οποίο υπάρχουν μπουκάλια από μπύρες, ένα κρεβατάκι πρόχειρο, μια πολυθρόνα, επικίνδυνα για τα παιδιά την ώρα που μπορεί να πιούν μια μπύρα παραπάνω, μέσα σε ένα κακό χάλι να πέσουν και να γκρεμιστούν. Έρχονται συνέχεια, χειμώνα, καλοκαίρι, μεσημέρι, βράδυ, όχι ένα, αλλά πολλά παιδιά, και γίνεται ένας κακός χαμός. Δηλαδή έχει πρόβλημα και η γειτονιά, μας το έχουν πει πολλοί γείτονες αυτό το πράγμα. Μπαινοβγαίνουν εδώ μέσα κάθε μορφής παραβατικά παιδιά, τα οποία φτάνουν σε ένα σημείο να δημιουργούν προβλήματα και στους γείτονες, οι οποίοι είναι φοβισμένοι, αλλά και να καταστρέφουν και άλλα νέα παιδιά, τα οποία τα παρασύρουν εδώ. Εδώ λοιπόν φαίνεται να έχει πει η κοπέλα, η συμμαθήτρια και φίλη της, μαζί της. Βεβαίως. Η ίδια και κάποια άλλα πρόσωπα, σας έχει πει κάποια στοιχεία παραπάνω ή φίλη της για το σημείο αυτό? Όχι, απλώς ότι ερχόντουσαν εδώ πέρα. Τώρα το τι γινόταν, εντάξει, είναι κάτι που μπορεί κανείς να το φανταστεί, μπορεί κανείς να το δει από αυτά που βλέπουμε μέσα. Εδώ μιλάμε για ένα κύκλωμα ανθρώπων παραβατικών που διακινούν και που έχουν μπλέξει ακόμα και στα δίχτυα τους την που συνεχίζει να γνωρίζει. Συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις πέφτουν παιδιά άβγαλτα. Και ανήλικα. Ανήλικα και άβγαλτα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι για μένα διαπράττουν εγκλήματα χειρής της μορφής. Η άλλη συμμαθήτρια έφυγε μόνη της? Τι εικόνα έχετε που τους μιλήσατε? Μετά από κάποιες κινήσεις που γίνανε τη δεύτερη μέρα, όπου επικοινώνησα με κάποιον ο οποίος γνώριζε πάρα πολλά, και κάποια στιγμή του λέω: αυτό που κάνεις θα έχει συνέπειες πολύ άσχημες. Κανόνισε οι κοπέλες να βρεθούν, και πράγματι η συμμαθήτρια της βρέθηκε. Η άλλη, η μαθήτρια που επέστρεψε στην οικογένειά της, σας είπε ότι η ίδια κατάφερε να φύγει? Πιστεύω ότι την άφησαν κάποια στιγμή. Γιατί είδαν ότι έσφιξαν. Είπε ότι δεν αφήνει την άρα ακριβώς κρατούσε και την ίδια. Ενδεχομένως και την ίδια την κρατούσε. Για μένα είναι μιας μορφής απαγωγή. Ένα 16χρονο παιδί δεν έχει την εμπειρία να ξέρει τι κάνει. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος στην ουσία είναι κατά κάποιον τρόπο απαγωγέας. Έχει διαλύσει 2-3 οικογένειες αυτή τη στιγμή. Τις πρώτες μέρες μετά την εξαφάνιση βρέθηκε λοιπόν στο κατοίκητο εδώ, στο συγκεκριμένο του Καρέα. Βρέθηκε και αλλού, σε άλλο κατοίκητο. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και άλλα. Και σε άλλες περιοχές. Τι έχετε μάθει από την έρευνά σας? Υπάρχουν άλλα 2 κατοίκητα και υπάρχουν και 2 σπίτια. Ένα που μείναν το πρώτο βράδυ και ένα δεύτερο επίσης του ζωγράφου. Δεν θέλουμε να σκαλίσουμε και την ψυχούλα αυτού του κοριτσιού που επέστρεψε. Είναι σε μια κατάσταση σοκ κι αυτή. Σε τις περισσότερες μέρες έμειναν σε ένα σπίτι όπου γίνεται και διακίνηση ακόμα. Σε ποιες άλλες περιοχές αναφέρθηκε η ανήλικη που βρέθηκε ότι της μετέφερε αυτός ο νεαρός και εκείνη και την και σε κατοίκητα? Και Σαριανή και Περισσό.